για τις πτήσεις εκτός ευρωπαϊκής σε χώρες έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση από τα 22 ευρώ στα 12. Αυτό έπρεπε να γίνει νομοθετικά για να έχουμε ενιαία τιμολόγηση στα αεροδρόμια που πηγαίνουν στην παραχώρηση της κοινοπραξίας της Fraport σε σχέση με τα υπόλοιπα αεροδρόμια. Σήμερα δηλαδή η χρέωση ήταν 22 και 12 ευρώ, 12 ευρώ για τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης και 22 εκτός, και γίνονται ενιαία 12 για όλα τα αεροδρόμια και από το 24 γίνονται 3 ευρώ. Δηλαδή μας λέτε θα φτηνίνουν τα αεροπορικά εισιτήρια. Θα φτηνίνουν, ναι. Μάλιστα. Πάμε. Λοιπόν, θα φτηνίνουν οι χρεώσεις. Οι χρεώσεις. Και έχουμε νέα έργα όμως που παραδίδονται. Ολοκλήρωση των έργων. Έτσι, την το Πάσχα λέει θα πάμε με καινούριους δρόμους στα χωριά μας. Έτσι έχει πει ο κ. Σπίτζης. Την ερχόμενη εβδομάδα ολοκληρώνεται ίσως το σημαντικότερο από τους νέους αυτοκινητών. Να τον ακούσουν να μας πει είναι... τι υπάρχει. Στις 6 του μηνός θα δοθεί από τον Πρωθυπουργό ολοκληρωμένη το Αθήνα-Θεσσαλονίκη επιτέλους, δηλαδή η σύραγγα του Τεμπών, του Πλαταμόνα και το πέταλο του Μαλιακού. Πιστεύω είναι ένα έργο που ήταν όνειρο δεκαετιών για τους Έλληνες. Δεν θα γίνει στις 3 του μηνός, θα γίνει στις 6, γιατί ζήτησε η Επίτροπος Περιφερειακής Ανάπτυξης να παρίσταται στην παράδοση, και πρέπει να παρίστανται γιατί έχουν βοηθήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Επίτροπος Μεταφορών πάρα πολύ τη χώρα μας. Μισή ώρα νωρίτερα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη με τη μεγαλύτερη σύραγγα των Βαλκανίων, ναι, των 6 χιλιόμετρων και ασφαλέστερα χωρίς παρακάμπτεται η φωνική κοιλάδα των Τεμπών. Είναι προφανή αυτά τα θέματα. Θυμάστε πόσα ατυχήματα και πόσο έχει πληγωθεί ο ελληνικός λαός από τους δρόμους. Για άλλους δρόμους, κύριε Σπιτζή, η Κορίνθου Πατρών θα παραδοθεί επίσης από τον Πρωθυπουργό τη Μεγάλη Πέμπτη. Μεγάλη Πέμπτη. Και έχουμε καλέσει και τους βουλευτές του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας στην κεντρική πλατεία της Πάτρας για να πιούμε ένα τσίπουρο για τον νέο δρόμο. Ταυτόχρονα θα παραδοθούν στην κυκλοφορία όσα κομμάτια είναι έτοιμα και από τον Ε65 και από την Ιόνια. Η Κλόκοβα θα είναι πριν το Πάσχα. Η Κλόκοβα ήταν να παραδοθεί τον Αύγουστο σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχουμε και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Μεγάλη Σύραγγα γίνεται μια προσπάθεια να παραδοθεί τη Μεγάλη Εβδομάδα επίσης. Και θα γλιτώνει ο κόσμος όλες τις τροφές. Και γίνεται επίσης προσπάθεια να παραδοθεί πριν την Πρωτομαγιά όλοι. Όλοι πριν την Πρωτομαγιά, ενώ ήταν το πρώτο κλόκο. Και με τα διόδια τι γίνεται. Με τα διόδια, κύριε Γρυλάκη, δυστυχώς έχουμε τις συμβάσεις που γνωρίζετε. Αυτό είναι η δική μας δουλειά για την περίοδο ΤΑΒ2. Δηλαδή για την περίοδο λειτουργίας, είναι να μπει ηλεκτρονικό αναλογικό σύστημα διοδίων παντού και είναι να δώσουμε και να διαπραγματευτούμε με τους παραχωρησιούχους, με τη σύμφωνη γνώμη τους, ένα άλλο σύστημα για να έχουμε μείωση διοδίων σε όλη τη χώρα. Την άλλη εβδομάδα εμείς έχουμε ξεκινήσει αυτή την προετοιμασία και πιστεύω ότι τέλος του 17, αρχής του 18 θα έχουμε και απόδοση των προσπαθειών που έχουμε κάνει. Την εφαρμογή του αναλογικού συστήματος, δηλαδή. Όχι μόνο. Και την συμφωνία, αν θέλετε, για να έχουμε μια μείωση, μεγάλη μείωση των διόδιων σε όλη τη χώρα. Αυτό είναι σημαντικό που λέτε. Βεβαίως σημαντικό. Λοιπόν, και να τελειώσουμε λίγο. Διότι εμείς δεν λαϊκίζουμε σαν τη Νέα Δημοκρατία. Εμείς προσπαθούμε να διορθώσουμε τα στρεβλά και όχι μόνο τα στρεβλά και τις γκρίζες ζώνες που βρήκαμε. Έχετε δεσμευτεί ότι αυτές τις μέρες θα πείτε τη δημοπράτηση γραμμή 4 του μετρό. Η γραμμή 4 του μετρό δημοπρατείται όπως είχαμε πει μέσα στην Άνοιξη. Θα γίνουν πολύ σύντομα όχι οι εξαγγελίες πλέον, αλλά οι πράξεις. Και μένουν τα νέα έργα που έχουμε να κάνουμε στη χώρα, ο βόρειος οδικός άξονας. Γι' αυτό θέλω να σας ρωτήσω εγώ ως κριτικός της Κρήτης. Παρουσιάζω, κάνω ρεπορτάζ για όλη την υπόλοιπη Ελλάδα και τώρα περιμένουμε από το τέλος της δικτατορίας μέχρι τώρα να γίνει. Ο βόρειος οδικός άξονας. Γι' αυτό η Κρήτη έχει. Στη σημαντικότερη τουριστική βιτρίνα της χώρας. Βεβαίως. Γι' αυτό η Κρήτη ολόκληρη δεν τιμά πλέον τα κόμματα που τιμούσε στο παρελθόν και τιμά άλλους. Διότι είναι μια εγκατελειμμένη και ρηγμένη περιοχή στις υποδομές. Τελείως ρηγμένη. Και στα αεροδρόμια που 15 χρόνια εκκρεμούσαν. Μάλιστα. Και στο δρόμο της Μεσαρά και στο βόρειο οδικό άξονα και στα λιμάνια και παντού. Και αυτά προσπαθούμε να κάνουμε. Είναι η περιφερειακή της Χαλκίδας, είναι τα σιδηροδρομικά έργα που ολοκληρώνεται η ΠΑΘΕ επίσης μέσα σε αυτήν την προγραμματική περίοδο. Και βέβαια είναι τα μεγάλα έργα που σχεδιάζουμε για το άμεσο μέλλον. Μια τελευταία φράση. Είναι η αξιολόγηση.
Και βέβαια θα κλείσει. Όχι, θα κλείσει, θα κλείσει. Η προσυμφωνία είναι δεδομένη, καταλήξανε. Όχι, δεν καταλήξανε. Κάνουν διαπραγμάτευση, το έχουμε πει. Α, δεν έχει λήξει. Δηλαδή, η ιστορία του Reuters ότι συμφωνήθηκαν, κλείσανε κλπ. Δεν ισχύει. Να σα πω κάτι. Ναι. Τα έχουμε πει χίλιες φορές. Ναι. Το θέμα δεν είναι μόνο ο χρόνος, είναι και το τι περιλαμβάνει. Εμείς αυτό που κάνουμε είναι να δίνουμε μια μάχη σε όλα τα επίπεδα για να κάνουμε μια καλή διαπραγμάτευση. Και να έχουμε μια καλή συμφωνία. Κοιτάξτε, γιατί είναι σημαντικό και αφορά πάρα πολύ κόσμο. Αλλά δεν έχουμε ανησυχία αν θα κλείσει. Μέσα στον Απρίλιο θα έχουμε ηλεκτροκίνηση σταθμός Λαρίσης Πειραιάς, έτσι. Σταθμός Λαρίσης Πειραιάς. Σήμερα δεν λειτουργεί, δεν παίρνει κάποιος τον προαστιακό από το σταθμό Λαρίσης. Φτάνει στα Μανιάτικα. Την Τετάρτη δίνουμε την ολοκλήρωση δεύτερη σύραγγα στη Θεσσαλονίκη. Είναι πολλά πράγματα τα οποία δεν τα είπαμε. Έχουμε και άλλες ερωτήσεις. Χρωστάτε να έρθετε και άλλη μια φορά. Να έρθω όποτε θέλετε. Ωραία. Αλλά θα ήθελα να παρακαλέσω. Ναι. Εντάξει, όταν υπάρχουν πρωτοσέλιδα πρέπει να γίνονται ερωτήσεις. Αλλά φτάνει πλέον με την ατζέντα της αθλαιότητας της Νέας Δημοκρατίας. Της λάσπης, παρακμής και της ύφεσης. Αυτή καλύτερα να αντιμετωπίσετε εσείς. Οι δημοσιογράφοι να αντιμετωπίζουν τα κόμματα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Διάλειμμα.